Ακούει από Κύπρο. Ακούει, ακούει από Κύπρο. Όλα αυτά τα καλά για μένα, δεν βγαίνει μου. Ο Νάσο Χαρακτερός είναι μαζί μας, ο οποίος έχει βάση στην Κύπρο πλέον και είναι συνάδελφος νομίζω. Νάσο... Να πιαστώ από κάτι που είπε ο Γιάννης, ότι του έδινα συμβουλές εκτός από μπάσκετ και για τις γυναίκες γενικότερα. Τώρα μακρύνουμε, εγώ έκανα τρεις γάμους. Ο Γιάννης ξέρει αυτός πως έχει κάνει, μάλλον δεν ξέρει, όχι. Μου είναι για αυτός. Δεν ξέρει. Στο μεταξύ του έλεγα πριν βγούμε αέρα, της ομάδας, έβλεπα το βιογραφικό για το Φρεσκάρο. Να, ναι, εδώ έπαιξα, ήταν έγκυος η Μιρέλα. Εδώ έπαιξα, ήταν. Έτσι γίνεται. Συνήθως τα ορόσημα των αθλητών είναι αυτά. Τότε, ας πούμε, που γέννησα το γιο μου, τότε που γέννησα την κόρη μου, τότε που έγινε αυτό. Τα ορόσημα έτσι μπαίνουν. Παιδιά, καλή επιτυχία, Γιάννη, γιατί είσαι αξίριστος. Είδα στο Facebook, είσαι αξίριστος, αγόρι μου. Είναι πάτε το νέο μου look. Είμαι ιταλικό look, το τριήμερο, ξέρεις αυτό. Ιταλικό άγριο look. Ναι, ναι. Τι να πω, πώς, Γιάννη, για πες μου, πώς και πήρες την απόφαση. Με ζάρισε 2-3 χρόνια ο Κόλκας μου λέει, έλα, το έχεις, μπορείς. Λέω, ξέρω ότι το έχω, ναι. Αλλά λέω... Κοίτα, ότι το έχεις, το έχεις. Και μάλιστα ξέρεις τι έχει γίνει τώρα. Όσοι ξέρουμε ότι ξέρεις πολλά πράγματα, λίγο ανησυχούμε. Γι' αυτό το ψήνω. Πρέπει λίγο να προσέχεις, ας πούμε, πόσο θα μας εκθέσεις. Ότι θα μας εκθέσεις είναι σίγουρο, δηλαδή εγώ το έχω σίγουρο. Το θέμα είναι δεν με έκανες και λίγα. Εδώ που τα λέμε, δεν με έκανες και λίγα. Ναι, αλλά δεν τα έχω πει. Κοίτα, τώρα θα τα λες εσύ, είμαι σίγουρος, αλλά σιγά σιγά. Όχι μόνο για μένα, αλλά και για τα υπόλοιπα, έτσι, παιδιά του γενιάς μας. Με κάνανε όλοι παρέα όμως. Αυτό το παραδέχεσαι. Ναι, όλοι. Πάντως, εντάξει. Επίσης, δεν ξέρω αν αυτό που είπες στην αρχή, ότι εγώ σε διάλεξα και σε πήρα στο δωμάτιο, δεν είμαι σίγουρος. Ποιος τον φόρτωσε, ποιος. Μάλλον κάποιος με έδιωξε. Οπότε μην μου το χαλάς τώρα, εγώ λέω ότι εσύ με διάλεξες. Μου έλεγε είμαι ο μέντορας μου, θέλω να βγάλουμε τον Νάσο πρώτη κουμπή. Καλά, αυτό τα μέντορας τώρα και αυτά. Στο μπάσκετ έχετε αυτά. Τι σχολιάζετε. Κοίτα, τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να τους βάλουμε λίγο το κοινό μας, γιατί είναι πρώτη εκπομπή, στην ψυχολογία του αθλητή, που το κοινό βέβαια αδυνατεί στην Ελλάδα να το καταλάβει αυτό το πράγμα, ότι είναι κανονικοί άνθρωποι, ότι έχουν τα ίδια κουσούρια με όλους, ότι τέλος πάντων η ζωή τους είναι κάπως ιδιόμορφη, ότι για να φύγει λίγο και αυτό το φάντασμα του αθλητή που είναι κάτι διαφορετικό και γιατί να κάνει το ένα, γιατί να κάνει το άλλο, παίρνει τόσα λεφτά και αυτά τα συμπλέγματα που έχουμε γενικότερα σαν κοινωνία. Εντάξει, να, και ήμασταν σε αυτό το mood αυτή τη στιγμή. Απλά... Ναι, και αυτό με τα τόσα λεφτά ειδικά, ξέρεις ότι αυτό ακούγεται, α, ο μπασκετμπολί, σας παίρνουν πολλά λεφτά. Οκ, παίρνουν οι πρώτοι 5, οι πρώτοι 10. Οι 15 θέλεις, ναι, παίρνουν πολλά λεφτά. Οι υπόλοιποι τι κάνουν. Δεν παίρνουν πολλά λεφτά, γιατί μου έχει τύχει εμένα πολλές φορές να παλεύουν με ένα κοκτέιλ και να το κατακατεύουν και το λάιμ να πηγαίνει, να λιώνει, να διασκεδάσει και να σε αναγκασμένο να κεράσεις γιατί ντρέπεσαι αυτό που βλέπεις. Μπράβο. Ναι. Επίσης, ακόμα και αυτοί που παίρνουν πολλά λεφτά, γιατί ξέρεις, επειδή είμαστε και λίγο απτάριδες, ας πούμε, πιο αγνοί, βγαίνοντας στην κοινωνία μετά τον αθλητισμό, είναι πιο εύκολο κάποιος να μας δαγκώσει που λένε. Οπότε ξέρεις και τα λεφτά, μην νομίζεις όσα πολλά και να είναι, τελειώνουν. Δεν έχει. Ξέρω πολλές περιπτώσεις, πιστεύω με. Που τελειώνουν τα λεφτά. Αυτοί που, από πού έρχονται. Τι εννοείς. Αυτοί τα λαμόγια που ξαφνικά εμφανίζονται δίπλα μας. Δεν έρχονται, είναι πάντα εκεί. Απλώς δεν τους βλέπουμε όσο παίζουμε. Είναι δυνατόν. Είναι γνωστές φυσιογνωμίες, έχεις εξοικειωθεί μαζί τους. Και όταν είναι έτοιμοι, δαγκώνουν. Βάζουν την ιδέα αυτή. Ναι, βάλεις τα λεφτά. Μην το κάνουμε τώρα και δακρύβρακτα. Όχι, εντάξει, μια πραγματικότητα. Ο αθλητής, δηλαδή, μετά το μπάσκετ ή μετά το ποδόσφαιρο ή μετά το άθλημά του, είναι δύσκολο να βρει κάτι που να του αρέσει. Όταν μπαίνεις μέσα σε ένα γήπεδο, όταν νιώθεις τον παλμό του κόσμου, όταν σε χειροκροτούν, σε αποθεώνουν ακόμα και όταν σε βρίζουν. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ποιο άλλο επάγγελμα μπορεί να σου το δώσει. Κανένα. Κανένα. Οπότε μέχρι να βρούμε τη μετάθλητισμό εποχή, υπάρχει ένα διάστημα το οποίο, ξέρεις, και λάθη θα κάνεις και σφαλιάρες θα φας, αλλά μαθαίνεις. Βέβαια, κάποιοι δεν το βρίσκουν ποτέ και φτάνουν μέχρι τα 60, 65, 70 και κλαίνε γιατί δεν φοράνε ακόμα σορτσάκια και κάλτσες και παπούτσια να παίξουν. Εγώ αυτό που λέω στο Γιάννη τόσο καιρό, γιατί στείλουμε χρόνια τώρα το πρόγραμμα του ραδιοφώνου, είναι η αδυναμία μου, η τρέλα που έχω βασικά, γιατί βλέπω στην Αμερική όλοι οι βετεράνοι αθλητές ασχολούνται με τα media, αν όχι όλοι
ένα 50% έχουν σχέση με media και εγώ θέλω να στήσω ένα πρόγραμμα με ανθρώπους που αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα και δεν έχω ποτέ κανέναν. Και στην Ελλάδα πρέπει να είναι το μόνο σημείο του πλανήτη όπου αυτή τη στιγμή βασικά έχω έναν που κάνει πρώτη φορά ραδιόφωνο και έναν άλλον ο οποίος με τα media δεν ασχολείται στην Κύπρο. Ναι, και εγώ με τα media ασχολούμαι. Ναι, πρέπει να είστε αλλά και... σε άλλο τομέα. Δηλαδή, ναι. Κάνω παραγωγές για τηλεοπτικά, για κάνω content videos, κάνω άλλο πράγμα. Εντάξει, είσαι στα media τουλάχιστον. Αυτό που έλεγα ότι και εγώ μετά από αρκετά χρόνια, δηλαδή μετά από 14-15 χρόνια που σταμάτησα, τότε το βρήκα την αυτό που μου αρέσει. Ναι. Και τυχαία, έτσι. Δεν είναι ότι το κυνήγησα κιόλας. Εννοείται. Από την άλλη, ό,τι κυνήγησα δεν μου βγήκε ποτέ. Κυνήγησες κάτι όμως που σε παρασύρανε άλλοι ή το ήθελες εσύ, εδώ είναι το... Όχι, όχι, έψαχνα κι εγώ, μην νομίζεις, έκανα κι εγώ πειραματισμούς ή ότι, εντωμεταξύ, όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι, όταν πεις θα κάνω αυτό, θα κάνω αυτό, θα κάνω αυτό και δεν σου βγαίνει, για κάποιο λόγο δεν σου βγαίνει, άστο. Ίσως δεν είναι η ώρα του, ίσως δεν είναι οι συνθήκες που πρέπει να είναι. Όλα αυτά. Ίσως να μην το έχεις, ίσως να μην... Εγώ κάτι, ναι. Επειδή σε ομάδες έχουμε μάθει να παίρνουμε εντολές. Έχουμε μάθει να ακούμε. Να είσαι και μέρος ενός γκρουπ. Ναι, και να εμπιστευόμαστε αυτό που μας τα λέει. Και έτσι έχουμε μάθει. Και πολλές φορές όταν έρχονται κάποιοι διάφοροι, αυτοί γνωστοί, άγνωστοι που σου λένε ξαφνικά αλλά να κάνουν μια δουλειά και όλα αυτά, επειδή έχεις μάθει σαν άνθρωπος να εμπιστεύεσαι για το καλό, έτσι μας τρώγανε. Όχι εμένα, όλο τον κόσμο. Δεν πειράζει, όλα μαθήματα της ζωής είναι, φίλε. Έτσι έρχεται η ισορροπία. Έτσι εκπαιδεύεσαι σε αυτήν. Να σου τι γίνεται, μην πας και τα σχολείσαι καθόλου. Κάθε μέρα. Καθόλου. Όταν λέμε καθόλου. Εσύ και ο Παντελής καφές από αθλητές. Ούτε ηλεκτρονικό δεν παίζω μπάσκετ. Ναι. Ούτε ηλεκτρονικό, εγώ το έχω λιώσει. Κοίτα να δεις όμως, αυτό που κάνω έχει μία μορφή coaching. Δηλαδή κάνω παραγωγή σε εκπομπές που έχει να κάνει με πολλά άτομα. Που στην ουσία κάπως, άμα το σκεφτείς, τους coach-άρω. Δηλαδή είναι ένα είδος coaching, αλλά σε άλλο τομέα. Στην Κύπρο πιστεύω ότι υπάρχουν μόνο τραγουδιστές. Τα μέτρα μου. Στην Κύπρο δεν έχει μόνο τραγουδιστές, έχει και άλλα πράγματα. Έχω αυτή την αίσθηση. Έχει και πολλά. Έχει και βγαίνει κάτι άλλο εκτός από τραγουδιστή, σοβαρά. Είχα αυτή την αίσθηση. Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω κάτι. Στην Κύπρο, εγώ παλιά τη σνόμπαρα. Ναι. Δηλαδή είχαμε πάει μία φορά, νομίζω, με την ΑΕΚ. Είχα έρθει εδώ πέρα στην Κύπρο, είδα ότι ήταν χάλια, ξέρω εγώ, τα γήπεδα, δεν μ' άρεσε. Το επίπεδο του μπάσκετ χαμηλό και λέω δεν ξανάρθουμε. Τέλος πάντων άλλη μια φορά έρθαμε την Εθνική και λέω τελείωσε, δεν ξανάρθουμε. Στο τρίτο ταξίδι, δηλαδή πήγα και είπα στον προπονητή, σε παρακαλώ άσε με, αυτό θα πάω να κάνω προπόνηση και δεν πήγα στο ταξίδι. Και λέω δεν θα ξαναπάω ποτέ στην Κύπρο. Και τώρα όμως είμαι εδώ στην Κύπρο από το Φεβρουάριο και τι να, δεν θέλω να φύγω. Δηλαδή καταπληκτικά. Ο καιρός είναι ωραίος, οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει είναι καταπληκτικοί όλοι. Εγώ έπαιξα ένα χρόνο στην Κύπρο, στην ΑΕΛ, στη Λεμεσό, που είναι και πιο παραθρηστικό εκεί πέρα και αυτό. Είναι πλέον, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί Ρώσοι, υπάρχουν πάρα πολλοί Λιβανέζοι από κάτω, ξέρεις, δηλαδή το έχουν κάνει πιο ωραία. Η Λεμεσός έχει γίνει Μαϊάμι τώρα. Ναι. Γι' αυτό πήγε εκεί. Υπέγραφε αλλιώς. Έχει ένα πολιτισμό διαφορετικό που λείπει από την Ελλάδα, τέλος πάντων. Εντάξει, στην Ελλάδα μας έχει βγει. Για μπάσκετ λέτε, τίποτα. Τώρα εσένα θα ρωτήσουμε για το απάω κάρι. Τι μόνο την αθλητική ψυχολογία και όλα αυτά. Επειδή είναι παραμονές του πρώτου επίσημου αγώνα της σεζόν που είναι το Άρης ΠΑΟΚ. Εντάξει, εσύ έπαιξες και στους δύο. Είναι η αλήθεια. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, εκείνο το κύπελο που πήρατε με τον Άρη, με τον Μαγκότσιο, το είχα ξεχάσει. Μου το θύμισε. Που ήσασταν και καλοπληρωμένοι τότε από ό,τι θυμάμαι. Το ηρωικό κύπελο, το να πλήρω το νέο. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, την ξέρεις την ψυχολογία των αγώνων, κακά τα ψέματα τώρα. Παρότι. Πόσο 24 χρόνια ήρθε στον ΠΑΟΚ, πόσο ήσουν τότε. Ναι, 24. Ακριβώς. Τότε που έπεσε η κυβέρνηση. Για να έρθει. Θα πω στο τέλος. Όταν ήμουν στον ΠΑΟΚ όταν έπαιζα, δηλαδή πριν 24 χρόνια. Έγινε 48, σοβαρά. Τι έγινε, τι έγινε. Θα σου πω τι μου έχει κάνει εκείνο το συλλαλητήριο, τι μου έχει κάνει, θα σου πω στο τέλος. Αλλά την ξέρεις την ψυχολογία, εντάξει. Εσύ και είσαι ένας άνθρωπος που δεν ανήκει στην πόλη. Ήρθες σαν ξένος εδώ. Και έχει ενδιαφέρον να μας πεις το πώς το αντιμετώπισες αυτό που ζούσες. Κοίτα να δεις, όποιος και να έρθει και ο ξένος από το Bronx, ο ξένος από το Μαϊάμι, ο ξένος από την Κωνσταρίκα, με τον τρόπο που ήταν ο κόσμος τότε, γιατί τώρα δεν ξέρω πώς είναι. Έχει, δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο. Έχει μετριαστεί. Δηλαδή, ο τρόπος που σε αγκάλιαζε ο κόσμος. Και μιλάω δηλαδή με να πας στο περίπτερο να πάρεις ένα γάλα, να πας ξέρω εγώ
να πιεις ένα καφέ έξω, να πας να φας έξω, ο τρόπος που σου συμπεριφερόταν ο κόσμος ήταν αυτό που σε έκανε να είσαι Θεσσαλονικιός 100%. Δηλαδή έχεις δει μαύρο Θεσσαλονικιό. Έχουν γίνει πάρα πολύ σε πληροφορώ. Δηλαδή ρώτα τον Μπάρλο, ο Μπάρλο ας πούμε. Ο Μπάρλο θα ήθελε πάρα πολύ να ζει στην Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη. Έχεις μιλήσει μαζί του ή το λες... Ο Πάουκ και ο κόσμος του Πάουκ. Έχεις μιλήσει μαζί του ή απλά εκτιμάς το? Είμαι σίγουρος, δεν έχω μιλήσει μαζί του, αλλά όποιο και να ρωτήσεις, εντάξει τώρα θα υπάρχουν περιπτώσεις που δεν περάσαν καλά. Συμβαίνει και αυτό, αλλά οι περισσότεροι θα θέλανε να είναι εδώ. Εδώ, θα θέλανε να είναι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Επίσης έχω να σου πω ότι εδώ στην Κύπρο είναι έντονο το νοσταλγικό παλιό στοιχείο. Δηλαδή πολλοί με πιάνουν και μου λένε τι ωραία που ήταν τότε, τι... πώς το ζούσαμε, πώς περνούσαμε, πώς μεγαλώσαμε όλοι αυτοί και ότι... Να ξαναφέσανε εποχή αυτά τα παιχνίδια. Αυτά τα παιχνίδια, μα δεν θυμάσαι που μέναμε δύο μέρες πριν τον αγώνα στο ξενοδοχείο μας, κλειδώναν πάνω στο πανόραμα. Ακριβώς. Για πείτε, για πείτε. Ξέρεις ότι είχαμε προπόνηση 5.30 με 7.30 μία ομάδα και 7.30 με 9.30 άλλη ομάδα. Και συναντιόσασταν. Συναντιόμασταν όλο τον χρόνο. Όταν γινόταν το ΠΑΟΚ Άρης, η εβδομάδα του ΠΑΟΚ Άρης, κάναμε λιγότερη προπόνηση. Για να μην τους δείτε. Για να μην τους πετύχουμε, ξέρεις, στην αλλαγή. Ο Άρης ναι, έκανε για, μισή να μην, ώρα... για να μην κοιταχτούμε. Για να μην κοιταχτούμε. Τίποτα. Εδώ μιλάμε για πόλεμο. Μην κάνετε ματάκια, αυτό μου λες τώρα στον αέρα της πόλης. Καλό αυτό. Και δύο μέρες ξενοδοχείο. Ναι, δύο. Δύο μέρες ξενοδοχείο. Δύο μέρες. Με λεωφορείο κατεβαίναμε για προπόνηση, όλοι μαζί πάνω, κάτω, το φαγητό, όλα. Ναι. Εντάξει, και αυτό υπερβολικό. Και αυτό υπερβολικό. Και εμείς είχαμε πέσει στην άλλη άκρη. Γι' αυτό και βλέπεις όλοι, ας πούμε, οι παλιοί αθλητές. Και το θέμα προπόνηση ήταν υπερβολική. Δηλαδή τώρα μαθαίνω ότι όλοι προπονούνται, κάνουν εξετάσεις αίματος, τους λένε, καταλαβαίνουν έργο φυσιοθεραπεία, δεν ξέρω. Εργομετρικά περνάνε συνέχεια και σου λένε αυτός ο παίκτης πρέπει να γυμναστεί για μία ώρα. Ο άλλος πρέπει να γυμναστεί για, ξέρω εγώ, μια μισή ώρα πιο έντονα. Ο άλλος λιγότερο, ο άλλος περισσότερο. Εμείς είναι σοκαριστικό το τι προγράμματα έχουμε. Μας βάζονται όλους και μας γινόσα γύρω-γύρω. Γι' αυτό και βλέπεις, φεύγαν τα γόνατα, οι αστράγαλοι, οι μέσες. Δηλαδή, έχουμε διαλυθεί όλοι. Εντάξει, αυτό το πλάκα-πλάκα, επειδή το μελετούσα το καλοκαίρι, τα προγράμματα που έχουν βγει για τους αθλητές, όποιος προπονητής δεν τα εκμεταλλευτεί και δεν λειτουργήσει με γνώμονα το τι του λένε, είναι απλά ξύλο, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ακριβώς. Σου λέει στον προπονητή, αδερφέ, αυτό θα κάνεις, λέει το πρόγραμμα. Μπράβο. Και υπάρχουν και άνθρωποι που όχι, ξέρω εγώ. Εμείς είχαμε πληρώσει 140.000 για εκείνο το V-Track και ο άλλος μετρούσε τους φυγμούς με τα δάχτυλα. Δηλαδή, λες, έχουμε ζήσει και τέτοια. Δηλαδή, πλέον προπονητής μπορείς να πεις ότι ένα κομμάτι του προπονητή, το 50% είναι ο γυμναστής, δηλαδή και ο γιατρός. Ξεκάθαρα. Αυτοί οι δύο είναι που βγάζουν. Αυτοί κρατάνε. Όχι, σαν μια πολυεθνική δουλεύουν. Κάνουν ένα meeting, αποφασίζουν για το ποιος είναι το. Έτσι θα πρέπει να είναι βασικά. Ωραία, τώρα το ποιος θα τηρεί αυτό το πράγμα, ποιος έχει ένα κρυμμένο μουρίνιο μέσα του και είναι πάνω από τα προγράμματα, είναι μια άλλη κουβέντα. Και εκεί γίνεται, έρχεται και αποτυχία. Φαίνεται αυτός που το... Ναι, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, Γιάννη μου, αύριο να ξυριστείς, αγόρι μου, και να είσαι ωραίο, δεν πειράζει, εσύ είναι ραδιόφωνο, δεν φαίνεσαι, αλλά βγαίνει η αίσθηση. Δεν μπορώ να χαλάσω το look τώρα, με είπε αδερφή μου ότι είμαι ωραίος έτσι. Γελάτε, περνάτε ωραία εκεί. Καλά, περνάμε πάντα εδώ πέρα. Αφού ξέρει τη Θεσσαλονίκη πώς είναι τώρα, δεν αλλάζουμε μερικά πράγματα. Είναι ό,τι και να συμβαίνει. Να ξέρετε ότι αυτό που έχει τεράστιο ενδιαφέρον, παιδί μου, προς τον κόσμο είναι να λες αλήθεια. Άμα είναι να πεις κάτι για να είναι δισενιά, δεν θα περάσει και θα το καταλάβει και οποιοδήποτε και ξέρει δεν ξέρει αθλητισμό, ξέρει δεν ξέρει μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Λέτε αλήθειες εσείς, λέτε αυτό που πιστεύετε και όλα καλά θα είναι. Βασικά λέμε αυτό που ζήσαμε. Το βασικό είναι αυτό που στα μίντια... Με έχεις τριμώξει εδώ πέρα, Νάσο, να τον πω ιστορίες. Λες και είχα ιστορίες, εγώ δεν έχω. Καλά, έχετε προπόνηση, και προστά, σπίτι, προπόνηση. Τις μεταξύ μας ιστορίες θα πάρχεις όταν λέω, να δεις, άμα δεν λέει τα άλλα, θα αρχίσω να λέω τα δικά μας τώρα, κάτσε. Κανονικά. Άκου, Νάσο, τι μου έχεις κάνει για να μην σε ταλαιπωρούμε άλλο. Θα το πω τώρα, τους το έχω αποθυμένο. Η πρώτη μου σχέση ήταν όλο το Λύκειο η Μαριλένα. Πάω μαζί της διακοπές. Στη Ρόδο. Το καλοκαίρι του 93, αν θυμάμαι καλά. Κάθομαι σε μια παραλία εκεί, νομίζω ήταν το Φαληράκι, δεν είμαι σίγουρος. Διαβάζω φύλαθλο. Συλλαλητήριο των οπαδών του ΠΑΟΚ για το χαρακτερό.
Έχουμε πάει 15 μέρες διακοπές, είμαστε στην 8η. Άλλος βλάκας άπειρος. Εγώ τώρα πήγα 15 μέρες με την γυναίκα διακοπές. Δηλαδή, πόσο βλάκας να είμαι μικρός. Αλλά αγνό παιδί τότε δεν είχα. Εντάξει. Ναι, εντάξει, είχα τέτοια προβλήματα τότε μικρός. Πρέπει να το περάσει αυτό. Διαβάζω να πούμε συναντητήριο των οπαδών του ΠΑΟΚ και το χαρακτήρα. Τη λέω φεύγω, δεν μπορώ. Και έφυγα. Ήρθα στην υπόθεση που ήταν τελειωμένα το προηγούμενο βράδυ και πρέπει να το ξέρει αυτό το πράγμα. Τζάμπα γίνεται το συλλαλητήριο δηλαδή. Το έμαθα μετά 15 χρόνια που έγινα δημοσιογράφος. Πάει γκόμενα, φίλε, εξαιτία σου, να ξέρει. Η πρώτη, μιλάμε ακόμα, έχει δύο παιδιά να είναι καλά εκεί που είναι και τα παιδιά τη και όλοι. Αλλά μου κατέστησε την πρώτη σχέση. Και να τη έκανα καλό τη κοπέλα. Δεν τη έκανε απλά καλό, σε αποθεώνει, κάθεται και λίγο ρε. Δηλαδή, πραγματικά. Λέει εκείνο το σύνθημα, μα μαζί όλα σταθερό. Δεν σταθερό, κανονικά. Από τι εικόνε τη αθλητική μου ζωή, ρε παιδί μου, δεν θα ξεχάσω ποτέ εμένα που βρέθηκα στο μπαλκόνι του ΠΑΟΚ να χαιρετάω την Εβίτα Περόνη. Δηλαδή, άμα και εγώ δηλαδή κάνω μια αναδρομή πίσω και εδώ τι έχω κάνει. Εντάξει, τι να πω τώρα. Όχι, σου λέω τώρα πραγματικά. Δηλαδή, είσαι η καταστροφή τη πρώτη μου σχέση μεγάλη. Ωραία, εσύ είσαι να ξέρει. Έκανα καλό το κοριτσιά σου. Πολύ καλό, έκανε το κοριτσιά σου και σε εμά έκανε καλό, βέβαια. Γιατί είμαστε και λίγο άπειροι τότε. Να είσαι καλά, φίλε. Μα έσωσε. Λοιπόν, παιδιά, καλή επιτυχία, καλή αρχή να σκίσετε και μη μα. Ο Παύλο, πώ είναι ο Παύλο? Ο Παύλος είναι, έχει τελειώσει από φαντάρος, ήταν εδώ και σε 20 μέρες θα είναι πίσω. Και το σοφάκι μου. Γιάννη, να ξέρεις, σε θαυμάζω πολύ για τον τελευταίο σου κατόρθωμα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν, δηλαδή ο Γιάννης παίρνει πτυχίο. Εντάξει, γελάει όλο το πτυχίο. Όλοι οι πτυχιούχοι μαζεύονται κάπου και γελάνε. Εντάξει, δεν το ξέρουμε. Εγώ το ξέρω. Παίρνει πτυχίο τεφά, δηλαδή. Από τον τελευταίο άνθρωπο που έλεγα να ακούσει αυτό το πράγμα είναι ο Γιάννης και πραγματικά σε θαυμάζω για αυτό το πράγμα. Όλοι το θαυμάζαμε. Δηλώνει πολλά αυτό. Να σου καθόταν ώρες και διάβαζε, να ξέρεις. Δηλαδή έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές. Ξέρω τώρα τι κάνει, αλλά και μόνο που το προσπαθεί και είναι εκεί και θα το πάρει. Ένα μάθημα μου είναι, ένα. Αυτό το ξέρω. Λοιπόν, Γιάννη, σου λέω είμαι πολύ περήφανος για σένα. Ευχαριστώ, άδερφο μου. Να σου καταγγελίσει, ευχαριστούμε για την παρουσία σου στην εκπομπή μας την πρώτη. Να είστε καλά, παιδιά, και να σκίσετε. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.